Είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Χαμογελαστός εδώ ο Diego Romano. Αν και δεν ξέρει όπως όλοι μας αν θα έχουμε αγωνιστική δράση μεθαύριο. Έχουν συμπληρωθεί περισσότερες από 20 μέρες που ο Ρατζίνης δεν έχει αγωνιστική δράση. Τι συμβαίνει, πώς το βλέπετε εσείς, αν έχετε αντιδράσει με στα φορητήρια, αν είστε συνεχισμένοι για την αντιμετώπιση που έχει πλέον το πρωτάθλημα γενικότερα και τους παράγοντες και όλο το κύκλο. Ναι, σίγουρα δεν ήταν και δεν είναι καλό για κανένα, όχι μόνο ποδοσφαιριστή. Είναι ντροπή να μην μπορούμε να φέξουμε. Αλλά πάνω από αυτό, εμείς κάνουμε κάθε μέρα προπονήσεις, περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ξαναπαίξουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί δεν υπάρχουν δεν υπάρχει τίποτα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μόνοι να μας πούνε να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να ξανακερδίσουμε. Ανησυχεί καθόλου η αγωνιστική απραξία της ομάδος. Είχατε ρεπό, μετά ακολούθησαν δύο αναβολές. Θα είναι υποσυρακή όταν παίξετε από την πρωτα αποκοινικό να μας δείξετε αυτό που μας είχατε δείξει τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του. Ναι, σίγουρα δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι μετά από το ρεπό θα ξαναπαίξαμε. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τώρα περιμένουμε και είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε προπονήσεις κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε πιο δυνατά. Ελπίζω να παίξουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ καλύτερα για μας. Εκτός από την αγωνιστική απραξία που υπάρχει, εσείς θέλατε σαν ποδοσφαιριστές να πείτε κάτι στην ΕΠΟ, δηλαδή στην σταθμό της πορείας? Τι μπορώ να πω, ότι αυτό που είπε είναι ντροπή να μην... και δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν παίξουνε. Επειδή και δεν είμαι από εδώ και δεν καταλαβαίνω πολύ σε ποιο λόγο δεν παίξουμε, δεν μπορώ να πω κάτι. Μόνο ότι μπορώ να πω ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε, όχι μόνο προεφριστής. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δουλεύουν μέσα στο ποδόσφαιρο και δεν είναι καλό για κανένα. Ναι, εδώ στο ΣΕΟ βρήκα αυτή τη ομάδα, τη ήθελα, αυτή τη περίμενα. Μια ομάδα πάρα πολύ καλή οργανωμένη. Μια μεγάλη ομάδα, τι τα ήξερα, αλλά είναι διαφορετικά όταν είσαι μέσα. Και είμαι πολύ χαρούμενος να είμαι σε αυτή την ομάδα, πώς δουλεύουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Diego, περίμενες αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα? Και αν πιστεύεις ότι η Ρακλή μπορεί να συνεχίσει? Ναι, βέβαια. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία. Κάποια παιχνίδια προετοιμασία δεν μας δείκανε. Αλλά εμείς είδαμε τη δουλειά τι κάναμε. Σιγά σιγά φτιάξαμε ένα πολύ καλό γκρουπ, πολύ καλά ποδητήρια. Και νομίζω ότι ακόμα μπορούμε να δείξουμε παραπάνω, να ξεκινήσουμε με αυτό το καλό δρόμο που πάμε. Αλλά ακόμα είναι νωρίς και πρέπει να συνεχίσουμε με τη δουλειά όπως μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος στην ομάδα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από το εξωτερικό. Σε όλο αυτό το σκηνικό που διαδραματίζεται σε κομμάτι με τις αναβολές, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, ήταν αντίθετος σε αντίθεση με τους ανθρώπους που τις ομάδες και είναι Έλληνες και θέλουν και χρειάζονται καλύτερα τελικά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό και έχουν άλλη νοοτροπία για το ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να μπουν μπροστά και να διεκδικήσουν για να δούμε καλύτερες ημέρες? Κοίτα, δεν μπορώ να τα πω αυτά, επειδή δεν είμαι από εδώ και όπως του είπα, δεν καταλαβαίνω καλά τι είναι τώρα με την ΕΠΟ και όλα αυτά. Ξέρω, γνώρισα τον Πρόεδρο
Μίλησα 2-3 φορές και έχω καταλάβει τι νοοτροπία έχει και το έδειξε στην ομάδα. Νομίζω και η Ελλάδα έχει άνθρωπος, τέτοιος άνθρωπος που μπορεί να κάνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε από έξω, από άνθρωπο από έξω. Αλλά εξαρτάται από αυτούς να κάνουν τα καλύτερα για το ποδόσφαιρο και για όλη την Ελλάδα. Πώς θα βγάλεις το σχολείο? Δεν ξέρω. Τώρα προσπαθώ να πάρω την άδεια παραμονή. Είναι διέκτη χρονιά. Και από εκεί και πέρα μακάρι να μπορούσαμε να προσπαθούμε να κάνουμε το ελληνικό διαβατήριο, ότι θα είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την οικογένεια μου. Ναι, σίγουρα. Είμαι πολύ καλά εδώ, πολύ χαρούμενο. Μακάρι να είμαστε όσα χρόνια μπορούμε μαζί με τον Ηρακλή. Έχετε εκεί ίσως τα πιο σκληρά μαρκαρίσματα από την προετοιμασία και εδώ. Πιστεύεις ότι η διατησία έχει παίξει ρόλο στα παιχνίδια του Ηρακλή? Γιατί είδαμε και στο Εγγύνιο αλλά και στο Δύναμο ότι δεν έχει μαρκαρίσματα. Ναι, ξέρουμε ότι η τεχνική είναι δυνατή κατηγορία, παίξουν πολύ δυνατά. Νομίζω ότι οι διαιτητές κάνουν λάθη όπως κάνουμε εμείς ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο. Δεν νομίζω να κάνουν κάτι τι δεν θέλουν. Μπορεί να πρέπει να μας προσέχουν πιο πολύ. Και εμείς είμαστε μια ομάδα και θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αλλά καταλαβαίνουμε και άλλες ομάδες, καθένα παίξει ό,τι θέλει και όπως μπορεί. Για τους συμπέτες του, τους είμαι πολύ χαρούμενο να τους έχω μαζί μου, ή εγώ και την οικογένεια μου. Ξέρουμε, σαν προσφυγητή, δεν μπορώ να πω εγώ, ξέρουμε όλη την καρέρα τι έχουν κάνει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι και οι δύο πολύ καλούς άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί περνάμε καλά και μέσα στο γήπεδο και έξω. Είναι καλό αυτό. Τέλειες με τον κόσμο, μόλις ένα παιχνίδι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό εδώ, παρόλα αυτά, οι φίλοι είναι σε όλα τα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Μας δίνει περισσότερη ενέργεια, ξέρουμε τι είναι όλοι μαζί μας και χρειάζομαι από όλους για να βάλουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Εντάξει, ξέρουμε ότι η Μανώλη είναι ένα πολύ σημαντικό παίκτη, αλλά όπως το έκανε Λουκίνια, το κάνανε και άλλους παίκτες όταν έλειπα εγώ, όταν έλειπε ο Βαρτολίνη. Το καλό είναι ότι δεν εξαρτάται από ένα παίκτη. Έχουμε μια ομάδα, είμαστε 25-30 παίκτες και παλεύουμε όλοι κάθε μέρα για να δώσουμε το καλύτερο, για να αντλήσουμε το στόχο μας.